Χριστός Ανέστη χαρά μου, ο άνθρωπος του Θεού που παρακολουθεί το Λόγο του Θεού είναι πάντοτε πρωταγωνιστής και δεν έχει ανάγκη να εξαρτάται ή να ανήκει σε πράγματα και καταστάσεις τα οποία απλώς τονώνουν τον εγωισμό του. Δεν έχει καμία σχέση με την τηλεόραση και ό,τι μεταδίδει αυτή, γιατί είναι όργανο αυτών που θέλουν να καταδυναστεύσουν τους ανθρώπους. Και φυσικά μπορεί και προοδεύει, εφόσον έχει απορρίψει κοσμικά πράγματα, πολύ βασικά, και δεν εμπλέκεται στη λογική του κόσμου, στο κοσμικό φρόνημα, όπου είναι ο χειρότερος εχθρός από τους τρεις που έχουμε, δηλαδή ο διάβολος, ο εαυτός μας και το κοσμικό φρόνημα. Και το λέω αυτό διότι το μεν διάβολο το πολεμάς αν εμφανιστεί μπροστά σου, τον εαυτό σου πάλι με τον καιρό σιγά σιγά καταφέρνεις και τον τιμαρεύεις, τον κόσμο όμως, δηλαδή το κοσμικό φρόνημα, σε ακολουθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Η πάλι δηλαδή αυτή, αν θα κάνεις το θέλημα του Θεού ή το θέλημα του κόσμου. Τέλος πάντων, αδελφοί μου, ο λόγος σήμερα είναι περί αγάπης. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αλλά κάθε φορά μιλάμε με διαφορετικό τρόπο. Σήμερα θα δούμε τι γίνεται όταν η αγάπη γίνεται ζήλια, δηλαδή μίσος, δηλαδή φθόνος, δηλαδή ό,τι και να πεις για αυτήν τη λέξη θα είσαι μέσα, είτε μίσος, είτε ζήλια, είτε φθόνος. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο διάβολος όταν κάθεται στο θρόνο του για να δώσει εντολές σε αυτούς που τον ακούν, φοράει ένα στέμμα το οποίο γράφει πάνω φθόνος, δηλαδή κυβερνάει με τον φθόνο, ο οποίος κατά το πατερικό ούκ είδε προτιμάν το συμφέρον. Δηλαδή, όταν ζηλεύει ο άνθρωπος και φυσικά δεν αγαπάει, δεν ξέρει το συμφέρον του. Πραγματικά αυτοκαταστρέφεται. Έχουμε μιλήσει βέβαια πάρα πολλές φορές για την αγάπη, που ο αντίθετό της είναι ο φόβος. Έτσι δεν είναι το μίσος, ούτε η ζήλια. Γιατί γι' αυτό και η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Η αγάπη είναι ο Χριστός και ο φόβος είναι ο διάβολος. Αλλά το εργαλείο με το οποίο σε φέρνει σε φόβο, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ζηλεύει, φθονεί, μισεί, φοβάται, να ξέρετε πάντοτε, φοβάται τα πάντα και τους πάντες, ενώ ο άνθρωπος που αγαπάει δεν φοβάται τίποτα, επειδή λοιπόν αυτό είναι το εργαλείο, θα δώσουμε βάρος, όχι ακριβώς αυτό, γιατί αλλιώς θα μιλούσαμε για το φθόνο, αλλά θα δώσουμε βάρος σε κάτι ανάμεσα της αγάπης και του φόβου. Που είναι το αντίθετό της. Σίγουρα ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς αγάπη, έτσι, και αυτό και όλοι την επιζητούμε. Γι' αυτό και ξέρει ο άνθρωπος ότι κάπου πρέπει να καταλήξει, δηλαδή για να βρει αγάπη θα έχει ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό σίγουρα θα είναι ένας αληθινός και πραγματικός Θεός, ο ένας, ή άλλοι διάφοροι θεοί, οι οποίοι μπορεί να είναι από τον τελευταίο άνθρωπο μέχρι τον ίδιο τον Αντίχριστο. Γι' αυτό και σπέρνει φόβο και ζήλια, για να μην μπορεί ποτέ να ερημήσει ο άνθρωπος, ο οποίος ακόμα και υποκατάστατη της αγάπης να παίρνει, δεν έχει την ανάπαυση την οποία έχει όταν παίρνει αγάπη εν αληθεία, παίρνει Χριστό, και για να μην σας φαίνεται παράξενο ότι μιλάω συνέχεια για τον Χριστό, οτιδήποτε ακουμπάει ο Χριστός γύρω είναι δικό του. Δηλαδή και ένα λουλούδι που θα κόψει με αγάπη Χριστού είναι ο Χριστός, αλλά και δεν χρειάζεται να βλέπει μόνο τον Χριστό. Βλέποντας τον άνθρωπο ο οποίος αγαπάει, βλέπει και τον Χριστό. Βλέποντας το μέρος που είναι αγιασμένο από την αγάπη του Χριστού, βλέπει και τον Χριστό. Παντού βλέπει τον Χριστό. Βλέποντας τον ουρανό, βλέποντας τη θάλασσα, βλέποντας τα λουλούδια. Γιατί ο άνθρωπος όμως τίνει και κάνει αυτή την αγάπη εντός εισαγωγικών, θα το δείτε και στον τίτλο του θέματος, γιατί να είναι εντός εισαγωγικών, τίνει περισσότερο, δηλαδή τις περισσότερες φορές τραβάει προς τα πίσω για να κρατήσει αυτή την αγάπη, γιατί η τάση του είναι προς το μίσος. Σκύβει δηλαδή, έχει μια τάση προς τα εκεί. Και πάντα πρέπει να πιέζει τον εαυτό του για να φτάνει στην αγάπη. Δυστυχώς είναι λιγότερες οι φορές κάτι τις οποίες του βγαίνει η αγάπη απευθείας και ακόμη λιγότερες οι φορές που ζει τον Παράδεισο όταν είναι η αγάπη του Χριστού μέσα του.
Και εκείνη την ώρα νιώθει ότι αγαπάει όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους. Έχουμε εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις είναι σίγουρα και πολύ βασικό, το είπαμε και λίγο πριν με κάποιον που μιλούσαμε εδώ, αδελφό, ότι είναι θέμα παιδείας, έτσι. Η παιδεία είναι και πνευματική και κοινωνική. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα περιβάλλον, είτε είναι οικογένεια, είτε σχολείο, είτε φίλοι και συγγενείς, που το περιβάλλον τονώνει τον εγωισμό του και μπερδεύει την αγάπη με την ικανοποίηση και τη χαρά με τα κοσμικά υποκατάστατα, τότε ο άνθρωπος κάθε χρόνο, να σας το πω έτσι για να το καταλάβετε, κάθε μήνα μειώνεται όσον αφορά την ικανότητα να αγαπήσει. Γιατί γίνεται εγωκεντρικός, δεν γίνεται χριστοκεντρικός. Γυρνάει γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Συνεπώς δεν μπορεί να αγαπήσει, διότι η αγάπη κατ' εξοχήν είναι μια κίνηση προς τα έξω. Άμα όλη την ώρα ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, τότε δεν θα μπορείς να αγαπήσεις, ακόμα και αν φαίνεται ότι κάνεις καλά πράγματα. Το ίδιο γίνεται και στα πνευματικά, εφόσον βλέπουμε ότι και η Εκκλησία είναι μια οικογένεια. Αν ο άνθρωπος μπαίνοντας στην Εκκλησία έμαθε ότι ήρθε για να πάρει, τότε ποτέ, μα ποτέ δεν θα αγαπήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έμαθε ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που δίνει, όχι αυτός που παίρνει, τότε δεν θα είναι ευτυχισμένος ποτέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την εμπιστοσύνη της αγάπης, η οποία τι λέει, παραθέτει, όπως λέει παραθόμεθα, εκεί, πάσην τη ζωή ημών, όλη τη ζωή και τον εαυτό του, εκεί, στην αγάπη. Δεν μπορεί να το νιώσει, τότε αρχίζουν αμέσως τα κόμπλεξ, οι αδυναμίες, οι φόβοι, οι ανασφάλειες και αρχίζει μετά η αγάπη εντός εισαγωγικών που νόμιζε ότι είχε, προσέξτε, να μετατρέπεται σε μίσος. Στην ουσία, αδελφοί μου, εφόσον δεν αγαπάς όπως θέλει ο Θεός, έχεις αυτήν την αγάπη εντός εισαγωγικών που είναι καλυμμένο μίσος. Γι' αυτό και βλέπετε πάρα πολύ εύκολα, αν έρθει ένας εγωισμός στη μέση, αυτός ο οποίος αγαπούσε εντός εισαγωγικών εχθές, σήμερα σε μισεί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι μία στρόφη, γυρνάς και αλλάζουν όλα? Όχι. Απλούστατα δεν σε αγαπούσε. Σε αγαπούσε εντός εισαγωγικών πάντα για να σε φάει, παραδείγματος χάρη. Για να σε εκμεταλλευτεί. Για να σε να ζήσει παρασιτικά επάνω σου. Πάντα εντός εισαγωγικών και ο λύκος αγαπάει το αρνί, ο κροκόδιλος το θύραμά του, κλαίει από μακριά μέχρι να το γραπώσει, να το φάει και όλοι αγαπούν. Ας πούμε, ο προϊστάμενος αγαπάει τον υπάλληλο τον καλό γιατί του βγάζει περισσότερα λεφτά. Αλλά και η λέξη μόνο αμαυρώνεται και καταχράται όταν τη χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένα καλυμμένο μίσος, μια καλυμμένη ζήλια, να την πούμε καλύτερα. Έχετε δει και την έκφραση, την έχουμε πει και άλλη φορά και τη ζήσετε όλοι. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ζηλεύει δεν μπορεί να σε δαγκώσει και σε φυλάει. Πώς το κάνει αυτό? Σου λέει πω 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 πω, τι ωραία που είσαι σήμερα. Και μόλις το λύσει πέφτεις κάτω στα πατώματα. Γιατί δεν ήταν αυτό αγάπη, ήταν ζήλια. Η Μαλή πόσο αφού εξέφρασε την αγάπη του. Έτσι ακριβώς έκανα μια παραστατικά να δείτε ότι γενικά αυτή η αγάπη εντός εισαγωγικών είναι ένα καλυμμένος φθόνος, ο οποίος με την πρώτη δοκιμασία βγαίνει στην επιφάνεια. Και γίνεται ξαφνικά ένα αστήρευτο μίσος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εσύ δεν ήσουν εχθές που έπινες νερό στο όνομά μου και ξαφνικά πίνεις πάλι νερό στο όνομά μου, αλλά πρώτα παίρνεις δύο νταβόρ ή δύο λεξοτανίλ, γιατί δεν μπορεί να αντέξεις αλλιώς. Πώς γίνεται αυτό, αδελφοί μου? Γίνεται, είναι φυσιολογικό? Τι είναι ο άλλος, είναι διαστραμμένος, είναι σχιζοφρενής? Όχι. Η ουσία είναι ότι δεν είχε ποτέ αγάπη. Είχε ένα καλό λεξιλόγιο, είχε μια υποκριτική συμπεριφορά, είχε ένα κάθομαι εκεί με το ζόρι, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, και όλο αυτό εθεωρείται αγάπη από αυτούς οι οποίοι επίσης δεν ήξεραν τι είναι αγάπη, διότι ένας ο οποίος είναι τυφλός, οδηγεί ένα άλλο τυφλό και τι γίνεται? Άμα είναι ένα καπάκι ανοιχτό στον δρόμο, πέφτουν και δύο μέσα στον κόδρο. Τυφλός τυφλών εάν οδηγεί, αφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Είναι αυτό που λέμε, που ξέρεις εσύ από αγάπη να διδάξεις και εμάς. Βλέπετε, αδελφοί μου.
Ένα σοβαρό επίσης λάθος που γίνεται από αυτή τη διαπαιδαγώγηση και μέσα στην Εκκλησία δυστυχώς, την διαπαιδαγώγηση, την, πώς θα τη χαρακτηρίσω δηλαδή, τη δηλητηριώδη, είναι ότι θεωρούμε δικούς μας τους ανθρώπους. Η αγάπη κάνει το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει. Θες να φύγεις, να πας στο καλό. Θες να μείνεις, να μείνεις και να καλλιεργήσουμε περισσότερο αυτό που έχουμε. Θέλεις να τα κάνουμε πλακάκια για να τη βρούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι. Θέλεις να γίνει αυτό που θες εσύ. Όχι. Και βλέπετε αδερφοί μου ότι κάθε φορά που αντισταθήκατε στην εντός εισαγωγικών αγάπη, η οποία έχει ένα φθόνο μέσα, σας φθόνησαν αμέσως. Δηλαδή, αποκαλύφθηκε αυτό το πράγμα που δεν ήταν, ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από αγάπη. Έτσι. Είναι δυστυχώς αθεράπευτο όλο αυτό, γιατί είμαστε τα τελευταία χρόνια, έτσι αδελφοί μου. Δηλαδή, είναι το τέλος μετά από εδώ, γι' αυτό και μην περιμένετε ποτέ μα ποτέ να θεραπευτεί αυτή η κατάσταση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα απογοητευτούμε, θα πούμε ότι δεν θεραπεύεται τίποτα, θα πούμε ότι τα παρατάμε, θα πούμε ότι μήπως επειδή δεν μπορούμε να αγαπήσουμε εμείς δεν υπάρχει αγάπη, ναι, γιατί υπάρχει και αυτό, ξέρετε. Και βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι συνεχώς κάνουν προσπάθειες και μείνουν να αγαπήσουν ή να είναι σε μια αγάπη, ας το πούμε έτσι, η οποία αγάπη όμως δεν είναι αγάπη. Είναι ο συγκαλυμμένος αυτός φθόνος. Και δοκιμάστε παρακαλώ να χαλάσετε χατήρια για να δείτε πόσο αμέσως βγαίνει αυτό στην επιφάνεια. Ένα άνθρωπος που αγαπάει, σας αγαπάει πάντοτε και εκεί υπάρχει και η αλήθεια, πώς λέμε, η αλήθεια που είναι ο Χριστός, αλλά η αλήθεια που είναι και στον άνθρωπο. Δηλαδή, άλλο είναι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, να φοβηθείς να πεις στον άλλον την αλήθεια για 5 λεπτά, για 10 λεπτά ή να βρεις έναν τρόπο να την πεις, μετά από μία μέρα, δύο μέρες, κι άλλο είναι να μην ξέρεις καν τι είναι αλήθεια. Και φυσικά, αν ένα ωραίο σκιτσάκι το έχουμε δει κάποτε, ήταν δύο κισές, το ένα έγραφε πάνω όμορφα ψέματα και στο άλλο έγραφε δύσκολες αλήθειες. Σε εκείνο το κισέ ήταν ένας άνθρωπος μόνο περίμενε στη σειρά και στο άλλο περίμεναν χιλιάδες. Είναι όλα συνδυασμένα. Αυτός ο ρομαντισμός που θεωρείται αγάπη, αυτό το ψέμα, το παραμυθάκι που θεωρείται αγάπη, όλα λέγονται αγάπη. Ενώ βλέπετε, με την πρώτη, όπως σας είπα, δοκιμασία, φαίνεται τι ήταν αγάπη. Η αγάπη πάντα είναι εκεί. Υπάρχει λοιπόν αυτό το αθεράπευτο και γι' αυτό όταν θα έρθει η ώρα θα δώσουμε ένα λόγο πολύ μεγάλο, μια απολογία δηλαδή, γιατί δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, έκανες, αλλά επειδή δεν είχες αγάπη, ήσουν σαν αντενεκές άδειος, τον οποίο να δοκιμάστε. Πάρτε μια κατηφόρα και αφήστε τον. Τι θα κάνει, τρων, και τίποτα. Καμιά ουσία δεν θα έχει. Στο τέλος θα πέσει κάπου εκεί, στο τέρμα της κατηφόρας αυτής. Αγάπη να δεν έχω λοιπόν, και η αγάπη να ξέρετε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, δεν είναι αυτό το οποίο βιαστικά βγάζουμε συμπεράσματα πολλές φορές, δεν είναι σίγουρα να συμβαδίζουμε στα συμφέροντα, οποιαδήποτε είναι αυτά. Η αγάπη, όπως έχουμε μάθει, το λέω έτσι με 5 λεξούλες άμα θέλετε, είναι ο Χριστός, είναι η αλήθεια, είναι η θυσία, να δίνω και όχι να παίρνω. Παίρνω μετά πάλι, να πούμε έτσι και αυτό το, ας το πούμε σαν αστείο, αλλά όταν δεν γνωρίζεις την αγάπη, νομίζεις ότι όλο δίνεις και δεν παίρνεις μετά. Βιάζεσαι δηλαδή. Η αγάπη είναι η υπομονή, γιατί η αγάπη δεν βιάζεται ποτέ. Και η αγάπη φυσικά είναι αυτό το οποίο έλεγαν οι παλιοί πατέρες, ας πούμε, στον 4ο αιώνα και μετά, ο Αββάς Ισαάκ, ο Σύρος και τα λοιπά. Είδες τον αδερφό σου, είδες τον Θεό σου. Μεγάλη υπόθεση. Κάνετε το αυτό ένα πείραμα. Να δείτε πώς κοιτάζετε τους ανθρώπους για να καταλάβετε τι γίνεται μετά. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι η αγάπη αυτό το συγκαλυμμένο, συγκαλυμμένη ζήλια
που απλώς ο άλλος για να βολευτεί, λέει άντε δεν βαριέσαι, ας κάνω όπως δεν καταλαβαίνω, τραβάμε και από εδώ, πάμε και από εκεί, κάνουμε και το άλλο. Αυτή δηλαδή η οποία λέγεται, πώς λέγεται, ούτε καν συγκατάβαση λέγεται, λέγεται μυστική συμφωνία. Λέγεται όχι υποχωρητικότητα, ούτε η οικονομία, λέγεται παρανομία. Όταν κάτι ας πούμε γίνεται και δεν έχει καμία εξέλιξη, είναι ψόφιο, δεν είναι ζωντανό. Το σημαντικότερο είναι, αδερφοί μου, ότι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει την αγάπη αυτή, ότι ο εχθρός που μπαίνει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Είναι ο διάβολος. Γιατί αυτός θέλει οι άνθρωποι να μην αγαπιούνται. Δεν σας λέω προσέξτε να μην χωρίζουν. Δεν σας λέω να μην συνεργάζονται. Δεν σας λέω να μην είναι κοντά. Όχι, αυτά τα καλύπτει η αγάπη. Παραδείγματος χάρη, η αγάπη υπάρχει και εμένα, ο οποίος είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα τι κάνουν τα νεαρά παιδιά ιδίως. Α, θα είμαστε σε απόσταση, εσείς, παραδείγματος χάρη, σε μια πόλη που είναι 50 χιλιόμετρα τη δική μου. Χωρίζουμε, δεν έχουμε πλέον σχέση, γιατί είμαστε σε απόσταση. Δηλαδή αστεία πράγματα, δεν έχουν καμιά σχέση με την αγάπη αυτά. Αυτά είναι πράγματα τυπικά, πράγματα εγωιστικά. Πράγματα να περνάμε καλά. Και ξέρω εγώ περιπτώσεις οι οποίες. Στον τελευταίο πόλεμο στην Ελλάδα πήγαινε ο άλλος στον πόλεμο, αποχαιρέτησε τη γυναίκα, τη φίλησε και μετά από 10 χρόνια που επέστρεψε από τα βουνά επάνω πήγε και την βρήκε. Και 10 χρόνια αυτή ήταν εκεί πιστή και τον περίμενε που είχε γίνει πλέον μια εικόνα μαγική. 10 χρόνια καμία επικοινωνία. Αλλά εκείνο ήταν αγάπη. Το άλλο ήταν, να μην πούμε λέξεις οι οποίες θα στεναχωρήσουμε. Γι' αυτό φυσικά γίνονται τραγικά πράγματα εν ονόματι της αγάπης εντός εισαγωγικών πάντα, όπως θα μπει στον τίτλο του θέματος, και όταν υπάρχουν και παιδιά στη μέση, αυτά γίνονται εργαλεία αυτού του φθόνου και της ζήλιας, και μετά φυσικά έχουν όλο το δικαίωμα να καταφερθούν εναντίον των γονέων, και φυσικά δυστυχώς έχουν όλο το δικαίωμα να κάνουν και αυτοί να μην ζήσουν την αγάπη δηλαδή, και να ζήσουν κάτι υποκατάστατο, κάτι όπως λέμε συνήθως εδώ και να μιλάμε, κάτι belle pop και κάτι ρομαντισμός του 18ου αιώνα στο Μεσαίωνα και πιο μετά, και να περνάει καιρός. Αυτά στο γόνατο. Και ξαφνικά μια τέτοια αγάπη γίνεται ένα μεγάλο μίσος. Βέβαια, η ψυχολογία λέει ότι αυτό το μίσος, αυτή η ζήλια, αυτός ο φθόνος είναι ένα έμεσο ενδιαφέρον, το ξέρετε, έτσι. Διότι τι γίνεται, να σας το πω με απλά μαθηματικά. Η ένας που δεν με ενδιαφέρει και έχει τελειώσει για μένα, δεν ασχολούμαι με αυτό. Όταν ασχολούμαι με κάποιον, με κακό τρόπο, σημαίνει ότι πάλι ενδιαφέρομαι για αυτόν ή αν θέλετε τον αγαπάω όπως έμαθα να αγαπάω, εν πάση περιπτώσει. Όταν σταματήσουμε να ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτόν δεν τον αγαπούμε. Βέβαια, στην πνευματική οδό, να ξέρετε, αγάπη είναι τα πάντα. Γιατί στις άλλες αγάπες κανείς δεν προσέφερε για τον άλλον. Ενώ στην πνευματική αγάπη προσέφερε για τον άλλον. Δηλαδή παραθέτεις τον άλλον, τον αφήνεις μπροστά στα πόδια του Χριστού. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν το κάνει κανείς. Για να μην είμαι απόλυτος, το κάνουν ελάχιστοι άνθρωποι αυτό. Να προσέφονται για αυτόν που αγαπούν. Πολύ σπάνιο είναι αυτό. Και επαναλαμβάνω πάλι, γιατί είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα αυτό, αλίμονος αυτόν ο οποίος κάνει υποχείριο αυτού του φθόνου, βέβαια ο φθόνος είπαμε ούκ είδε προτιμά το συμφέρον, τα παιδιά, τα οποία είναι αθώα, τα οποία εκπέμπουν αγάπη, βλέπετε. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι για να αγαπούν τα παιδιά. Τι να πούμε, ότι έχει ο Θεός. Να μην είμαστε μικροί άνθρωποι, αυτό τουλάχιστον κοιτάξουμε, να δίνουμε, αυτό είναι πολύ βασικό, ούτε να υπολογίζεις όταν δίνεις αγάπη, ούτε να φοβάσαι να δώσεις. Και φυσικά τόσα χρόνια, να βλέπετε, περνάει ο καιρός, διδασκόμαστε ένα σωρό πράγματα εν ονόμα του Χριστού και της αγάπης, και τελικά βρισκόμαστε κάθε φορά ελλιπείς, ελλιπέστατοι και ίσως και κάτι παραπάνω. Εκεί όμως που αδεσπούμε πραγματικά
χάνεται ο νους του ανθρώπου και λυγίζει ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε άγγελος, επιτρέψτε μου να πω, είναι όταν ο άνθρωπος, θα το πω έτσι, το ανθρώπινο είδος αν θέλετε, έφτασε στο σημείο να μισήσει και να φθονήσει τον δημιουργό του, αυτόν που θυσιάστηκε γι' αυτόν. Έκτοτε, ξέρετε, κάθε δάσκαλος είναι υποκείμενος στην προδοσία αυτή. Κάθε πατέρας, κάθε δάσκαλος, κάθε μιμητής του Χριστού ή αν θέλετε, ακόμα και αν δεν ξέρετε τον Χριστό, μιμητής του προτύπου της αγάπης. Ακόμα και το δάσκαλο λοιπόν πρόδωσαν οι άνθρωποι που τους έδωσε το απόλυτο, που τους έδωσε τα πάντα, που τους έμαθε την αγάπη και φυσικά μετά, όπως είπαμε, επειδή ο Κύριος ήταν αναμάρτητος, οποιοδήποτε δάσκαλο μόλις κάνει ένα λάθος. Βλέπετε, αυτό είναι ο εγωκεντρισμός, η εγωκεντρική αγάπη εντός εισαγωγικών. Είσαι καλός απέναντί μου, σ' αγαπάω. Το λέει και στην και γάρια αμαρτωλή αυτοποιούσε. Άμα δίνει αυτό που σου δίνει, άμα αγαπά αυτό που σε αγαπάει, άμα αυτό και γάρια αμαρτωλή αυτοποιούσε. Και τα συμφέροντα έτσι γίνονται. Έχουμε το συμφέρον, συνεργαζόμαστε. Εκεί όμως είναι που εξίσταται ο άνθρωπος όταν περιμένει στη γωνία το πρόσωπο το αγαπόμενο, έτσι. Και ο αγαπών, αν θέλετε. Μόλις γίνει ένα λάθος από το αγαπόμενο πρόσωπο, να γίνει καταστροφή. Είναι δυνατόν. Πώς το βλέπετε αυτό, για σκεφτείτε το λιγάκι. Ενώ κανονικά σκεπάζουμε αυτόν που αγαπάμε και τον οδηγούμε στην αλλαγή διαμέσου της αγάπης. Άρα, συνεπώς, δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχει μια ζήλια, η οποία όπως είπα και πριν, κάνει να ενδιαφερόμαστε για κάποιο πρόσωπο. Την ώρα που ισχυριζόμαστε το αγαπούμε. Καμία σχέση, αδερφοί μου. Γι' αυτό προσέξτε πολύ καλά τι κάνετε. Τι κάνετε, αγαπάω, τι σημαίνει. Αγαπάω ή φάω ή καταστρέψω. Τι σημαίνει. Και φυσικά, προσέξτε πάρα πολύ τον εαυτό σας, έστω να είναι, πώς θα σας το πω έτσι, για να το κάνουμε λιανά, 10% να είναι καθαρό. 10% αγαπώ. Όχι να είναι ένα ενδιαφέρον που προέρχεται αντιλικά από φθόνο και πάρα πολύ καλά, όπως σας το ανέφερα και πριν, από την προσπάθειά μου να ζήσω μέσω ή μάλλον εις βάρος ενός άλλου. Το μέσο δεν πειράζει. Το μέσο βοηθάει και τους δυο. Το εις βάρος ενός άλλου είναι αυτό που κάνει το διάβολο να χαίρεται και φυσικά, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε να αγαπάμε. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν προσπαθήσαμε ποτέ να το κάνουμε. Έτσι. Η αγάπη δεν είναι συνέστημα, δεν είναι ιδέα, δεν είναι κάτι βραχυπρόθεσμο. Άντε, να αγαπήσουμε τώρα, να βολευτούμε και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Είναι κατάσταση, είναι ενέργεια, είναι, εκεί θέλω να το καταλήξω, είναι για μας ο ίδιος ο Χριστός και δεν χρειάζεται καμία κουβέντα. Και άμα ερωτηθούμε και πούμε πώς γίνεται να αλλάξουμε αυτή μας την νοοτροπία, αφού έτσι μάθαμε, να αγαπάμε εγωκεντρικά, να αγαπάμε συναισθηματικά, να αγαπάμε για να κερδίσουμε, να μην αγαπάμε τελικά, να χαμογεμάρουμε τον άλλον προκειμένου να κάτι άλλο να γίνει. Πώς το αλλάζουμε αυτό, ρωτάει λοιπόν αυτός που ενδιαφέρεται. Βέβαια η ερώτηση και μόνο είναι λιγάκι παιδιάστικη. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, διότι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να αγαπάει, ξέρει έτσι, δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Και ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάει την πηγή της αγάπης, την αγάπη την ίδια δηλαδή, η οποία τελειώνει σε ήττα, έχουμε πει και άλλη φορά, αλλά ποτέ δεν χάνει, έτσι, τελειώνει σε ήττα, αλλά ποτέ δεν χάνει η αγάπη, αυτός ξέρει πώς θα το κάνει. Μα λέει πώς ξέρει, είναι αμάθητος. Ξέρει τον τρόπο, το συγκεκριμένο, το βασικό, που κι εμείς, όπως έχουμε πει, μαθαίνουμε, μας ενδιαφέρει, αλλά δεν στηριζόμαστε ούτε στις πράξεις μας, ούτε στις γνώσεις μας. Πάλι στο έλεος του Θεού. Κάτσε λοιπόν εκεί πέρα, γονάτισε και ζήτα το έλεος του Θεού. Πώς να αγαπάω και προσέξτε, όχι απαιτήσεις. Κάνε μου σήμερα ένα μεγάλο σακούλι αγάπης, ένα μεγάλο τσουβάλι αγάπης, δεν γίνεται αυτό.
μάθε με σιγά σιγά, να πούμε στην προσευχή μας, να μάθω να αγαπάω, να μάθω τι είναι η αγάπη, έτσι απλά και ταπεινά, ή τουλάχιστον αφού ξέρω ότι εσύ είσαι η αγάπη, να το νιώθω έτσι. Και στην χειρότερη περίπτωση, προσέξτε αδελφοί μου, αν νιώθουμε αδυναμία μέσα μας, μη κάνουμε κακό τουλάχιστον. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν καταφέρεις να μην περάσεις στο φθόνο από την αγάπη, τότε θα σε σώσει ο Χριστός. Θα βρει έναν τρόπο να μάθεις και την αγάπη. Δηλαδή να μην γίνει, να μην φανερωθείς, εφόσον έτσι είναι, ότι αυτό που έλεγες αγάπη δεν ήταν αγάπη, αλλά ήταν κάτι άλλο. Έτσι. Συγκαλυμμένο. Ήταν αγάπη εντός εισαγωγικών. Και φυσικά ο καθένας από εμάς μπορεί να μετρήσει και να πει στον εαυτό του ότι δεν κάνω υπομονή για την αγάπη, δεν κάνω αγάπη για την αγάπη, δεν κάνω ανοχή για την αγάπη, αλλά κάνω για άλλους λόγους. Πάλι εγωκεντρικούς. Μήπως στεναχωρηθώ, μήπως δεν περάσω καλά, μήπως στερηθώ, μήπως, και αρχίζουν μετά τα μήπως. Οι αβαρίες, όπως λέμε, σε άλλα επαγγέλματα. Και εκεί φυσικά γίνεται η πρώτη πλάνη χειρότερη, η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης. Έτσι. Ακόμα περισσότερο γίνεται χαλκομανία και ακόμα περισσότερο η φωτιπία μαυρίζει, γιατί δεν έχουμε στόχο την αγάπη. Η αγάπη μπορεί να φοβίζει στην αρχή, να λέγεται θυσία, να λέγεται άλλα πράγματα, αλλαγή κτλ. Αλλά να ξέρετε ότι ποτέ δεν σε προδίδει. Έτσι. Αντιθέτως, ο καθένας από εμάς να κάτσει να δει, σύμφωνα με τις ενέργειές του, αν τελικά αυτό που είχε δεν ήταν αγάπη, αλλά ήταν ζήλια. Γιατί η αγάπη εντός εισαγωγικών, όταν δεν είναι αγάπη, γίνεται ζήλια. Ή αν θέλετε να το πούμε καλύτερα, είναι ζήλια. Έτσι, απλώς φανερώνεται. Φανερώνεται. Να προσευχόμαστε λοιπόν για όλους, να αγαπήσουμε, να προσευχόμαστε υπέρ Ιωάννου και Ιωάννου, δύο Ιωάννιδων, και φυσικά προχωρούμε. Σε λίγο καιρό θα γιορτάσουμε τους Αρχαγγέλους, τον Άγιο Νεκτάριο και θα ζήσουμε ωραία και όμορφα γεγονότα από τον άνθρωπο αυτόν της υπομονής και της αγάπης, ο οποίος πάντα έδινε και πάντα είχε. Ποτέ δεν έμεινε χωρίς να έχει. Και μην ξεχνάτε, προσπαθήστε να καταφέρετε όλο αυτό για να μην φοβάστε. Γιατί αν φοβάστε, σημαίνει ότι δεν αγαπάτε. Ή για να μην αδικήσω κανέναν, τόσο όσο θα σας κάνει να είστε πλήρεις. Και όποτε δείτε μέσα σας ότι υπάρχει μία, όχι συγκατάβαση, συγκατάβαση είναι καλό πράγμα, υπάρχει μία αναγκαστική κατάσταση μέσα μας, τότε λύστε τη. Και αν δεν μπορείτε να τη λύσετε, πηγαίνουμε στο Μεγαλέξανδρο, πηγαίνουμε στο Γόρδιο Δεσμό και πηγαίνουμε στην κίνηση τη δική του. Όταν του ζήτησα να το λύσει και δεν μπόρεσε, πήρε το σπαθί και το έκοψε. Έτσι. Και αυτό ήταν αγάπη. Να είστε σίγουροι, όπως και ο Χριστός μας, ο οποίος ήρθε στον κόσμο αυτόν, το είπε ξεκάθαρα, για να βάλει φωτιά και μαχαίρι, να χωρίσει άντρα από γυναίκα, παιδί από πατέρα και ούτω καθεξής. Για ποιο λόγο όμως? Για την αλήθεια. Δηλαδή στην ουσία έλεγε τα ήδη κατεστραμμένα να τα αποτελειώσει, προκειμένου να έρθει από μέσα η αγάπη, και η οποία υπάρχει όταν υπάρχει, απλώς θέλει και λίγο κατάλληλη, έτσι, αυτή η ενθέλητη, για να αθωφορήσει. Έτσι. Και η κατάλληλη, το κατάλληλο έδαφος για να αθωφορήσει είναι η αλήθεια, την οποία εύχομαι να έχετε εν Χριστώ και να αγαπάτε. Αμήν. Καλή εβδομάδα.